φτάνουμε σε συμπεράσματα, γιατί καιρός είναι να βγάλουμε και μερικά από αυτά, ας τα ονομάσουμε συμπεράσματα των συμπερασμάτων. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί από εδώ και πέρα οι σελίδες της ιστορίας θα τρέξουν γοργά, αγαπητοί φίλοι. Και πρέπει να επαγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι. Εάν είμαστε και ενήμεροι ή τουλάχιστον περίπου να σκεφτόμαστε τι παίζει, τι τρέχει, τι θα τρέξει, αλλά και τι στάση θα κρατήσουμε εμείς με το γεγονότα που έρχονται, δεν είναι κακό. Μάλλον είναι απαραίτητο. Η απροετοίμαστη λαή είναι αυτή που πάντα τις μεγαλύτερες συμφορές. Όμως, το κομμάτι αυτό θα είναι και λίγο ενδοσκοπικό. Γιατί όταν μιλάμε, πρέπει να μιλάμε ανδρικά. Ιδίως όταν αναφερόμαστε σε συμπεριφορές ή σε ευθύνες ή σε περιγραφές λαών. Ένα λαό δεν πρέπει να τον κοροϊδεύεις, ούτε να τον φτύνεις, ούτε να τον κολακεύεις. Θα το βάζεις να σκέφτεται, να κοιτάζει πολύ συχνά τον καθρέφτη του, τις σελίδες της ιστορίας πίσω, αλλά τον καθρέφτη του το σημερινό του τώρα. Γιατί μόνο έτσι θα διορθώσει το προφίλ. Όπου αυτό θέλει διόρθωση. Όπου αυτό δεν είναι όμορφο και σωστό. Όπου είναι λάθος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική προς τους άλλους που είναι ανίκανοι, που είναι προδότες, που είναι χαλασμένοι από κούνια, που έχουν αντίληψη έξω από τη συνείδηση και από την ψυχή του λαού, κομίζουν ξένες αντιδράσεις, ξένες αντιλήψεις, χαλασμένες καταστάσεις. Πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό. Και λέω λοιπόν, ότι η Ελλάδα, για να μην πάμε πολύ πίσω, πολύ πίσω, πολύ πίσω, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ας μιλήσουμε για τις δύο τελευταίες εξουσίες. Εγώ τις λέω εξουσίες. Υπάρχει λόγος που θέλω, που πρέπει και λίγο να αοριστολογώ, χωρίς ο άλλος να μην ξέρει τι εννοώ βέβαια, έτσι. Οι δύο τελευταίες εξουσίες ήταν οι δύο χειρότερες εξουσίες, οι πιο ανίκανες, οι πιο προδοτικές, οι πιο χαλασμένες, που υπήρξαν ποτέ από τον πόλεμο και μετά. Δηλαδή, ό,τι σχέση έχει ο Σαρκοζή με τον Ντεγκόλ, ακόμα μεγαλύτερη διαφορά έχουν αυτοί που είναι το αντικείμενό μας σήμερα με τους παλιούς μεγάλους πολιτικούς της Ελλάδας. Που είχαν κλασικούς πολιτικούς, μηδέ εξαιρουμένου και τον Γεωργίου Παπανδρέου. Μηδέ εξαιρουμένου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, του Μεγάλου. Δεν είναι πια ο Μεγάλος και ο Μακάκας, έτσι τα λέμε από εδώ και πέρα. Πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να κάτσουμε να δώσουμε, μετά αφού αποδόθηκαν οι ευθύνες σε αυτούς τους ανίκανους, τους ανάπηρους, τους τόσο λίγους όσο η ιστορία ευτυχώς θα περιγράψει, θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αυτοί οι άνθρωποι ήτανε λαοπρόβλητοι. Ο προηγούμενος ήτανε λαοπρόβλητος με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Ήτανε. Που σημαίνει ότι εκατομμύρια λαού πήγε και τον ψήφισε. Τι ψήφισε. Τι ψήφισε. Επειδή είχε ένα όνομα. Όπως όλοι μας έχουμε ένα όνομα ενός πατέρα, ενός θείου, ενός μπάρμπα, ενός δεν ξέρω τι. Αυτό για έναν όριμο λαό είναι στοιχείο οριμότητας και αξίας. Περιέχει ψυχική αξία, πνευματική αξία, ηγετική αξία, συνειδησιακή αξία, ελληνική αξία, κοινωνική αξία. Τι περιέχει. Μια οικογένεια ηγεμονική. Δεν ξέρουμε όλοι τι σιγά σιγά εκφυλίζεται. Διότι μόλις κάποιος γίνει μεγάλος, όλοι οι άλλοι μετά γίνονται μαλθακοί. Και έχουν μάθει κλεψιά. Δεν έχουν βγει στη ζωή, δεν ξέρουν, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν ιδρώσει, δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν διαβάσει. Γιατί είναι όλα εύκολα για αυτούς. Και για έναν που είναι πολύ εύκολα όλα, μπορεί να είναι ψημένος ηγέτης αύριο να μπει στη λαϊκή ψυχή. Να μπει στα λαϊκά ιδεώδη και να τα αναπτύξει και να τα ανεβάσει. Όχι.
Δεν είναι. Τι ψηφίσαμε λοιπόν όταν ψηφίζαμε αυτόν, με πόση ωριμότητα λαού, με 3.000 χρόνια ιστορία, τουλάχιστον, πολιτισμένη, πολιτική ιστορία, πήγαμε και ψηφίσαμε. Πού είναι η ωριμότητά μας? Πού είναι αυτό το κληρονομικό ένστικτο, το ελληνικό, του καπάτσου, του έμπειρου, του έξυπνου? Πού είναι? Ψηφίσαμε έναν ηλίθιο ως ηλίθιο. Και να σας πω και κάτι, ο ηλίθιος δεν φταίει, θα σου πει. Διότι αν είστε κάποια εκατομμύρια ηλίθιων και θέλετε εμένα, εγώ ως ηλίθιος δεν αντελήφθη ότι δεν κάνω για αυτή τη θέση και είπα, ακολούθησε αυτό που θέλατε εσείς. Εσείς με βάλατε, είπε ο κύριος Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε. Σημαίνει ότι και εσείς τα φάγατε. Εδώ λοιπόν θα πούμε, και εσείς φταίτε που ψηφίσατε. Συμμετέχετε στην ευθύνη. Δεν βγήκε με δικτατορία ο άνθρωπος. Μα θα πεις, μποράμε και μερικά ψέματα απατηλά. Γιατί το πιστέψατε? Η καχυποψία 30 αιώνων πίσω πού πήγε? Η πείρα, από όσα βλέπετε από όλες τις πολιτικές οικογένειες, το κριτήριο να μην ψηφίσει έναν άνθρωπο του λαού ικανό που αναδείχθηκε μόνος του, που βγήκε από τα γεγονότα, που αναγνωρίστηκε από τα γεγονότα και από την πορεία του προσωπική, αλλά πήρε κληρονομικό στίγμα, σαν να ήταν ο οίκος των Βουρβώνων ή των Αμπισβούργων. Δεν είναι μία ανοριμότητα αυτό πράγμα να γίνει στο 2010? Κρίνετε το μόνοι σας. Και καλά αυτό. Απανωτά καπάκι, καλούμε εδώ όλοι μετά από κάποια χρόνια να ψηφίσουμε όταν χρεοκόπησε ο άλλος και όταν είδαμε πλέον τι ηλίθιος και τι χαλασμένος ήτανε, έγινε πάλι ένα θέμα εκλογών, θέμα αλλαγής της εξουσίας. Πολύ ωραία. Και τι κάνουμε? Πάμε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι και ψηφίζουμε με τα ίδια κριτήρια, με τις ίδιες προτεραιότητες, έναν άλλο, να με επιτρέψετε να πω, λίγο πιο ηλίθιο από τον προηγούμενο. Για όνομα του Θεού, ο Θεός να φωτίσει πια όχι τους ηγέτες, γιατί αυτοί δεν είναι ηγέτες, λαπάδες είναι, χαλασμένοι, ξυνισμένοι, βρωμισμένοι λαπάδες, ξέρω τι λέω. Είτε προδότες, είτε χαλασμένοι, είτε και τα δύο. Βαλτοί πάντως και δοτοί. Δεν παρήχθησαν από κάτω. Και κάνουμε το δεύτερο λάθος μέσα στην ίδια δεκαετία. Ποια δεκαετία? Μέσα στην ίδια εφταετία κάνουμε το ίδιο λάθος. Με τα ίδια κριτήρια πάμε και ψηφίσουμε ένα που είναι ακόμα πιο ύποπτος, διότι είναι Αμερικανό γεννημένος, και πολλοί λένε και Εβραίο γεννημένος, εγώ δεν έχω λόγο από αυτού, ο οποίος είναι πιο ηλίθιος από τον προηγούμενο, δηλαδή καραμπινάτος ηλίθιος και καραμπινάτος προδότης, πιθανότατα αν κρίνει κανείς από την προέλευσή του, σαν υποψία στην αρχή, σαν μια υποψία, αλλά και τα πεπραγμένα του μετά. Διότι σε ίδια εκπομπή εδώ, ενός τετάρτου διαρκείας, αναπτύξαμε, δέστε το, την επιχειρηματολογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μπορεί παρά να είναι προδότης. Το αναπτύξαμε αυτό. Αν δεν ήταν, θα έκανε όλα αυτά τα 8, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, έκτον, έβδομον κλπ. Αλλά και θα υπάρχει αυτό, θα έλεγε, παιδιά, το επαναλαμβάνω, νόμιζω ότι προλαβαίνω να σώσω, δεν σώζεται η χώρα. Η κατάσταση στην οποία είναι χάλια, τα δανεικά ούτε φτάνουν, αλλά ούτε μπορεί να παίρνει η χώρα αυτή η δανεικά, γιατί δεν πρέπει να δώσουν τη χώρα για να ξοπλίσουν τα δανεικά. Και κρίνω ως φιλόπατρης ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, ο λαός, ο κυρίαρχος, δική του φράση δεν είναι δική μου, να αποφανθεί αυτός βάσει των νέων δεδομένων, γιατί μέχρι τώρα έλεγα ψέματα. Ο λαός με ψήφισε για άλλα από αυτά που κάνω. Άρα είμαι παράνομος. Βγαίνω λοιπόν τώρα και λέω, αναγκάστηκα να κάνω πράγματα για τα οποία δεν είχα την έγκριση του λαού, ναι, όμως επειδή δεν θέλω να είμαι και παράνομος, αναγκάστηκα μεν, δεν έχω έγκριση δε, κάνω εκλογές και τελειώνω. Και ο λαός αποφασίζει αν πρέπει να τιμωρήσει με έναν ψεύτη ή ως ανήμπορο να σώσω το σκάφος από το βούλιαγμα,
από το να βγει στην ξέρα και να γίνει κομμάτια, και ο αφέντης λαός ας διαλέξει είτε εμένα συγχωρώντας μου τα ψέματα και πιστεύοντας ότι δεν έχω ικανότητες να συνεχίσω, όπερα πίθανο βέβαια, ή να βρει αυτόν που ο ίδιος ο λαός θα κρίνει ως καταλληλότερο. Και αυτό το απλό, αυτή η προδοσία η τεράστια, αυτό το απλό δεν το πράττει. Δηλαδή εν γνώση του καταστρέφει την πατρίδα του, γιατί δεν είναι πατρίδα του. Γιατί δεν θέλει να μην καταστραφεί, θέλει να καταστραφεί. Ποιος δεν θα έκανε αυτό? Θα του θυμίσω την ιστορία του αρχαίου βασιλιά της Αθήνας, που προτίμησε να σκοτωθεί στον πόλεμο γιατί ο χρησμός ήταν να σκοτωθεί αυτός, θα σωθεί η πόλη. Θα το πω αυτό. Αλλά ο άνθρωπος έχει διαβάσει ιστορία, έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, έχει διαβάσει φιλοσοφία, ξέρει κάτι. Να έρθει να μιλήσουμε να δούμε τι ξέρει. Μα δεν μιλάει αυτός, ούτε ελληνικά δεν ξέρει να μιλήσει. Εδώ κοντά μου αφέντης, πρωθυπουργός, θόκος, μορφωμένος, δεν διαβάζει το λόγο που θα πει. Δεν βλέπαμε λοιπόν, για να έρθουμε στο βασικό μας θέμα, ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος, ανίκανος, ανεπαρκής, έως και ηλίθιος, και τον ψηφίσαμε. Και εγώ ψηφίσαμε εδώ τους δύο αυτούς ηγέτες. Βάλτε ό,τι σας εισαγωγικά θέλετε. Εγώ μουτζαλα, θα τα βάζω εισαγωγικά. Εγώ πάω κάθε Κυριακή και μουτζώνω και το ευχαριστιέμαι. Και για τους 300, αλλά κυρίως τους κυριότερους θόκους. Εγώ που τους έβαλα στο θόκο αυτό, δεν φταίω καθόλου. Εμείς ο λαός δεν φταίμε. Τώρα, πώς διορθώνω την κατάσταση, πώς μπορούμε να σβήσουμε το λάθος? Ας δούμε τον τρόπο να διορθώσουμε το κακό που οι ίδιοι κάναμε στον τόπο μας. Αυτοί κάναν το κακό τύπης. Γιατί είναι ηλίθιοι, φιλόδοξοι, μοροφιλόδοξοι και διαχειρίζονται πράγματα για τα οποία δεν δύναται να τα διαχειριστούν και δεν δύναται να τα βελτιώσουν. Εμείς ο σοφός λαός και ο υπεύθυνος, γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη, εμείς τους βάλαμε, δεν φταίμε σε τίποτα. Λοιπόν, εγώ προτείνω αγαπητοί φίλοι, και πρέπει να το κάνουμε αυτό την Κυριακή ή όποτε βγούμε, να ρίχνουμε, αν είμαστε τίμοι και άντρες και όρθιοι και Έλληνες, να ρίχνουμε δύο μούτζες στη Βουλή και δύο μούτζες σε εμάς. Δηλαδή οι παλάμες μας να είναι διπλής κατευθύνσεως. Ή η μία προς τα εκεί και η άλλη προς τα εδώ. Τουλάχιστον να σώσουμε την τιμή μας από πλευράς ότι εμείς, ότι αυτοί οι λύθοι, οι ανέντιμοι, οι ανίκανοι, οι χαλασμένοι, δεν έχουν τον αντρισμό να αναλάβουν την ευθύνη τους, ούτε καν να τολμήσουν να λάβουν την ευθύνη της αποτυχίας τους, αλλά εμείς έχουμε. Ας το πράξουμε αυτό και ας αρχίσουμε από εκεί, από την αυτογνωσία και την αυτοκριτική. Για να κάνουμε καλή αυτοκριτική, θα προσέχουμε στην επόμενη κίνηση που θα κάνουμε, ποιον ή τι θα διαλέξουμε για να σωθεί ο τόπος αυτός που με τη συμβολή και τη δική μας το καταστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτό, σκεφτείτε το, δυστυχώς φοβάμαι ότι είναι έτσι. Γεια σας.